Η ώρα είναι 5:30 το πρωί και οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις φθάνουν στην ακτή Δημαίων της Πάτρας. Οι αστυνομικοί από την Πάτρα, την Κάτω Αχαΐα, όμορες αστυνομικές διευθύνσεις αλλά και την Αττική μπαίνουν ταυτόχρονα στα δύο πρώην εργοστάσια, σε Αβέξ και Λαδόπουλο, υπό την επίβλεψη αξιωματούχων της Ελλάς αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η επιχείρηση απομάκρυνσης των μεταναστών έγινε βάσει του ολοκληρωμένου σχεδίου που είχε στα χέρια της η ελληνική αστυνομία, ενώ συμμετείχαν 11 δημιουργίες των ΜΑΤ στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Έγινε ταυτόχρονα η επιχείρηση και στους δύο άτυπους καταβλισμούς με παρουσία εισαγγελικών αρχών. Στην αρχή επικράτησε πανικός, αλλά στη συνέχεια οι μετανάστες στην πλειοψηφία τους δεν έφεραν καμία αντίσταση και οδηγήθηκαν στα 15 λεωφορεία που είχαν μισθωθεί για να τους μεταφέρουν. Η επιχείρηση αστυνομίας ολοκληρώθηκε στις 8:30 το πρωί, χωρίς παρατράγουδα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν μαχαίρια και άλλα αυτοσχέδια όπλα μέσα στους άτυπους καταβλισμούς. Ανάμεσα στους μετανάστες και περίπου 70 ανήλικοι, για τους οποίους ήδη έχει ληφθεί μέρημνα από την αρμόδια εισαγγελέα ανηλίκων που ήταν παρούσα στην επιχείρηση. Ολοκληρώνεται όπου να είναι η επιχείρηση, με τους τελευταίους να μεταφέρονται με το λεωφορείο που βλέπετε. Συνολικά 611 μετανάστες απομακρύνθηκαν από το εσωτερικό τόσο της ΑΒΕΞ όσο και του Λαδόπουλου σε παράλληλες επιχειρήσεις που έγιναν νωρίς το πρωί της Τρίτης στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Με τους αστυνομικούς να δηλώνουν πως το πρόβλημα ενδεχομένως να επαναληφθεί. Ωστόσο θα το περιφρουρήσουν. Είχαμε καταρτήσει επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό και εξελίχθηκε ομαλά. Επιχειρούν δυνάμεις δημιουργίες η ΜΕΤ και ΔΙΑΤ, όπκε, ασφάλεια, τάξη, τροχέα. Τόσο η αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος, έδωσαν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς για τον τρόπο που πραγματοποίησαν την επιχείρηση, η οποία είχε ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα, ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Καταφέρατε να το κάνετε εύκολο. Η διαχείριση των μεταναστών δεν είναι εύκολη γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Και όπως είπε και ο κύριος Γενικός, για μία ακόμη φορά δείξατε ότι κάτω από τη στολή που την τιμάτε ιδιαίτερα υπάρχει πάντα ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ θερμά. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης στην Κόρινθο και σε άλλες περιοχές προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε άλλες δομές, ενώ όσοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα θα απελαφούν.